Οριακέ έτσι κι αλλιώ είναι οι καταστάσει στη Super League 2 και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και με την ψηφοφορία που έγινε το μεσημέρι για το εάν το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει ή όχι. Με οριακή τελικά πλειοψηφία, και αφού υπέρ τη έναρξη ψήφισε και ο πρόεδρο τη διοργανώτρια αλλά και ο εκπρόσωπο τη ΕΠΟ, το πρωτάθλημα ξεκινά κανονικά, το Σαββατοκύριακο, με την Κεντρική Επιτροπή Διετησίας να προχωρά και στον ορισμό των διαιτητών. Ο Πα Γιάννενα, όπω αναμενόταν, ψήφισε υπέρ τη έναρξη του πρωταθλήματο μαζί με την Παναχαϊκή, τον Απόλωνα Σμύρνη, τον Εργοτέλη και τα Χανιά. Κατά τη έναρξη ψήφισαν ο Απόλων Λάρισα, ο Απόλων Πόντου, η Κέρκυρα, ο Καραϊσκάκη, η Δόξα Δράμα και ο Λιβαδιακό. Ενώ ο Πλατανιά ψήφισε λευκό. Την Κυριακή έτσι ο Πα δίνει το πρώτο του παιχνίδι πρωταθλήματο. Με αντίπαλο την Παναχαϊκή στην Πάτρα. Μια ομάδα που προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου επικρατώντα την τρίτη του Ιωνικού εκτό έδρα με 2-1. Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητές των αγώνων με τον Γρατσάνη από τα Τρίκαλα να ορίζεται για την αναμέτρηση της Πάτρας με βοηθούς τους Μανασί και Κούρεντα από τον ίδιο σύνδεσμο. Ο Γρατσάνη ήταν ο διαιτητή τη περσινή αναμέτρηση με την Ξάνθη στους Ζωσιμάδε, όταν είχε αρνηθεί δύο καταφανέστατα πέναλτι στον πα σε ένα παιχνίδι που έφερε την απόλυτη ευθύνη για την αλλίωση του αποτελέσματο. Για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, στο μεταξύ, γίνονται εκ νέου επαφέ των ομάδων με την ΕΡΤ, ώστε να αναπροσαρμοστεί προ τα πάνω η τελική πρόταση και να υπογραφεί το συμφωνητικό. Η πρόταση τη ΕΡΤ, αντίθετα από ό,τι είχε διαρρεύσει, χωρίζει τι ομάδε σε δύο κατηγορίε. Στην πρώτη είναι ο ΠΑΣ, ο Απόλων Σμύρνη και ο Λευαδιακό, που υποβιβάστηκαν από τη Σούπερ Λίγκα και είχαν υπογεγραμμένο συμβόλαιο σε ισχύ, και στην δεύτερη κατηγορία όλε οι υπόλοιπε ομάδε. Οι τρει πρώτε πρόκειται να πάρουν 600.000 ευρώ η κάθε μία, ενώ κάθε μία από τις υπόλοιπες θα λάβει ποσό 340.000 ευρώ. Μια πληροφορία των προηγούμενων ημερών ήθελε την ΕΡΤ να κατηγοριοποιεί ανάλογα με την εμπορικότητα των ομάδων την πρόταση για κάθε μία, τελικά όμως ο μόνος διαχωρισμός που έγινε αφορούσε τις ομάδες που υποβιβάστηκαν από τη Σούπερ Λίγκα. Ούτε ο ΠΑΣ είναι ικανοποιημένος από την πρόταση, όμως η ΠΑΕ αλλά και οι υπόλοιπε που αντιδρούν εξετάζουν το ενδεχόμενο αφενός να υπογράψουν τη συμφωνία και αφετέρου όσε τουλάχιστον είχαν υπογεγραμμένα συμβόλαια να προσφύγουν στη δικαιοσύνη ζητώντα την τήρηση των όρων τη συμφωνία.